Καλησπέρα κυρίες και κύριοι, παρακολουθείτε το Δελτίο Ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν το πρωί 98 συλληφθέντες για τα αιματηρά επεισόδια στη Νέα Φιλαδέλφεια που οδήγησαν στη δολοφονία του 29χρονου φιλάθλου της ΑΕΚ. Οι αρχές ψάχνουν εκείνον που έδωσε το θανατηφόρο χτύπημα στο Μιχάλη. Ήδη ξεκίνησε από χθες η διαδικασία ταυτοποίησης από γενετικό υλικό των συλληφθέντων, ενώ λαμβάνονται καταθέσεις από αυτόπτες μάρτυρες και εξετάζεται βιντεοληπτικό υλικό από οπαδικές σελίδες. Στον εισαγγελέα οδηγήθηκαν σήμερα οι συλληφθέντες της δολοφονικής επίθεσης έξω από το γήπεδο της ΑΕΚ. 94 Κροάτες, 6 Έλληνες και άνδρες από άλλες χώρες είναι στα χέρια των αρχών. Είναι αυτοί που διέσχισαν ανενόχλητοι όλα τα Βαλκάνια και βρέθηκαν στη Νέα Φιλαδέλφεια, εκεί που βρήκε τραγικό θάνατο ο 29χρονος Μιχάλης Κατσουρής. Είναι οι χούλιγκαν που επιτέθηκαν χωρίς έλεος σε όποιον έβρισκαν μπροστά τους, ακόμα και σε οικογένειες με μικρά παιδιά, με πέτρες, μαχαίρια, καδρόνια και φωτοβολίδες. Εδώ είναι παιδική χαρά, γίνεται κάθε μέρα. Κάθε μέρα γίνεται παιδική χαρά. Ναι, παίρνουν τα παιδάκια μπάλα εκεί, είναι από μη και τα λοιπά. Τα ποδηλατάκια πηγαίνουν, ερχόντουσαν. Για το όνομα του Θεού. Μέσα! Πανικόβλητοι πελάτες των καφετεριών έτρεξαν να κρυφτούν, να γλιτώσουν από τις δολοφονικές επιθέσεις. Μέσα στην καφετέρια, ένα παιδί μαχαιρωμένο στην κοιλιά, άλλος ένας μαχαιρωμένο στο χέρι. Να τρέχουν τα αίματα. Από τις συμπλοκές τραυματίστηκαν άλλοι 9 πολίτες και οπαδοί, μεταξύ αυτών και χούλιγκαν της Δυναμό Ζάγκρεπ. Μάλιστα, σε βίντεο διακρίνονται οπαδοί της ΑΕΚ να προσφέρουν νερό σε έναν τραυματισμένο Κροάτη, μέχρι να έρθει το ασθενοφόρο. Στο κομμάτι των συλλήψεων υπήρχε επαρκεία. Συνελήφθησαν 98 άνθρωποι και άλλοι 7 στους εύζωνες διερευνά τη σχέση τους με το περιστατικό, με υψηλή πιθανότητα, σχεδόν βεβαιότητα, ανάμεσα σε αυτούς που έχουν συλληφθεί να είναι ο δολοφόνος του συμπολίτη μας. Στον τομέα της πρόληψης, της αποτροπής, είχαμε μια τραγική αποτυχία. Το γήπεδο της ΑΕΚ, λίγο πριν τις 11 το βράδυ της Δευτέρας, μετατράπηκε σε πεδίο μάχης. Οπλισμένοι, αποφασισμένοι να σκοτώσουν, οι Κροάτες χούλιγκαν διήνυσαν τα Βαλκάνια για να φτάσουν ανενόχλητοι στην Αθήνα και τη Νέα Φιλαδέλφεια. Κανείς δεν τους σταμάτησε. Όπως αποδεικνύεται, για την άφιξη των επικίνδυνων ακροδεξιών χούλιγκαν είχαν ενημερωθεί οι αρχές έγκαιρα. Αλλά κανείς, όπως αποδεικνύεται με τον πλέον τραγικό τρόπο, δεν έκανε το παραμικρό για να τους εμποδίσει. Η άφιξη των χούλιγκαν από την Κροατία ήταν γνωστή στην αστυνομία από τις 6 Αυγούστου, δύο ημέρες πριν από τον αγώνα μεταξύ ΑΕΚ και Δυναμό Ζάγκρεπ. Ένας αγώνας που είχε χαρακτηριστεί υψηλού κινδύνου και υπήρχε απαγόρευση μετακίνησης οπαδών. Το Εθνικό Γραφείο Πληροφοριών της Κροατίας είχε ενημερώσει τις ελληνικές αρχές ότι στη χώρα μας θα αφηχθεί ικανός αριθμός περίπου 100 οργανωμένων οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεπ, Bad Blue Boys, κάποιοι εκ των οποίων θα φιλοξενηθούν από τους οπαδούς της ομάδας του Παναθηναϊκού, με τους οποίους είναι αδελφοποιημένοι και διατηρούν εξαιρετικές σχέσεις και επικοινωνία, και κάποιοι θα διαμένουν σε διάφορα καταλήματα Airbnb, κυρίως πλησίων της Λεωφόρου Αλεξάνδρας. Να κοπανάνε όποιον βρίσκουν μπροστά τους. Όποιος υπήρχε. Με τα ρόπαλα να τον χτυπάνε, να πετάνε μολότοφ. Κροατικά μέσα επικαλούνται πηγές του Υπουργείου Εσωτερικών της γειτονικής χώρας που αναφέρουν ότι η κροατική αστυνομία είχε ενημερώσει εγκαίρως την ελληνική. Οι αρχές γνώριζαν ποιοι είναι αυτοί οι χούλιγκαν που πέρασαν τα σύνορα της Κακαβιάς και γιατί μπήκαν στην Ελλάδα. Η αστυνομία είχε ενημέρωση εκτός από τις αρχές της Κροατίας και από τις αρχές του Μαυροβουνίου, οι οποίες στους διασυνοριακούς σταθμούς με την Αλβανία είχαν καταγράψει αυτά τα αυτοκίνητα και όπως θα δούμε στο έγγραφο είχαν στείλει πλήρη λίστα με τις πινακίδες κυκλοφορίας τους. Μάλιστα, στο εσωτερικό έγγραφο της Διεύθυνσης Αστυνομικής Βίας στις 6 Αυγούστου αναφέρεται ότι οι οργανωμένοι οπαδοί της ΑΕΚ έχουν πληροφορηθεί για την έλευση οπαδών της Δυναμό Ζάγκρεπ, γεγονός που έχει προκαλέσει αναβρασμό στις τάξεις τους και συζητούν για τις δικές τους ενέργειες. Απαρηγόρητοι τώρα είναι οι γονείς, οι συγγενείς και οι φίλοι του 29χρονου Μιχάλη από την Ελευσίνα που έπεσε νεκρός από τις μαχαιριές των χούλιγκανς έξω από το γήπεδο της μεγάλης του αγάπη της ΣΑΕΚ. Όσοι τον γνώριζαν μιλούν για ένα καλό παιδί που ήταν στήριγμα για την οικογένειά του. Ζούσε στις εργατικές κατοικίες της Ελευσίνας με τη μητέρα του και εργαζόταν ως υπάλληλος σε μια επιχείρηση κοντά στο σπίτι του. Ταλαιπωρημένη για αυτή, άνεργη, παλεύει με τα προβλήματά της. Εντάξει, το παιδάκι δούλευε βέβαια να προσφέρει όσα μπορούσε και στη μητέρα του και στον εαυτό του. Κρίμα. Οι δικοί του άνθρωποι, απαρηγόρητοι, μιλούν για ένα παιδί μιας οικογένειας βιοπαλαιστών που ήταν στήριγμα για την οικογένειά του, αλλά και για την ομάδα του. Εργατικός, πέδαρος, τα γόρι μας ένας κούκλος. Πώς θα ζήσουμε χωρίς το Μιχαλιό μου τώρα. Εδώ έχει ζωγραφίσει τα στήθια του μόνο την ΑΕΚ. Μόνο την ΑΕΚ πήγε ψηλά σαν αητός.
Είναι αργά να κλαίμε. Δεν είναι, τα δάκρυα δεν είναι. Το χάσε το παιδί σου. Το κάθε παιδί. Προχθές ήταν ο Άκης στη Θεσσαλονίκη. Τώρα ήταν ο Μιχάλης ο ανιψός μου. Μεθαύριο θα είναι ένας άλλος. Είναι δυνατόν να κατεβαίνουν στα πεφκάκια ολόκληρο στρατός και να μην κινητοποιηθεί η πολιτεία. Μάικ Ψυχάρα, για πάντα ΑΕΚΑΡΑ. Με αυτό το πανό, οι φίλοι της ΑΕΚ αποχαιρέτησαν τον Μιχάλη. Η μητέρα του, στο άκουσμα της δολοφονίας του παιδιού της, κατέρευσε. Συντετριμένος είναι και ο πατέρας του. Είχα δω τη μάνα του. Πώς θα το πούμε μέχρι το πρωί, την κρατάγαμε μέχρι να έρθει ο Τεωροθαλής αδελφός του, ο άλλος. Με παίρνει η αδερφούλα μου, η Ιφηγένεια, το πρωί και μου λέει: Ανούλα, το Μιχαλάκι μας τον μαχαιρώσανε. Οι χούλιγκανς. Ολόκληρη η Ελευσίνα πενθεί για τον 29χρονο Μιχάλη. Σήμερα η Ελευσίνα θρηνεί ένα δικό της παιδί. Ο Μιχάλης, φίλος της ΑΕΚ, είναι ένα ακόμη θύμα της οπαδικής βίας. Ένα νέο παιδί που πήγε να δει την ομάδα του και δεν γύρισε ποτέ στο σπίτι του. Ο φανατισμός και η βία δεν έχουν καμία θέση στα γήπεδα. Καμία θέση στην κοινωνία. Καλό ταξίδι, Μιχάλη. Κουράγιο και δύναμη στους γονείς και τους οικείους του. Σπαρακτικά μηνύματα έχουν κατακλείσει το διαδίκτυο. Οι άνθρωποι που γνώρισαν τον Μιχάλη έχουν λυγίσει από την απώλεια. Ένα πολύ καλό παιδί που με στήριξε και ήταν ένας από τους καλύτερους πελάτες στο μαγαζί μου. Βοηθούσε τους πάντες. Ακόμα και νερό για τα αδέσποτα έφερνε το καλοκαίρι. Τι να πει κανείς για σένα. Καλό ταξίδι, Μιχάλη. Ακόμα ένας νέος άνθρωπος μπήκε στη μαύρη λίστα των θυμάτων του χουλιγκανισμού στα γήπεδα. Και τα ίδια ερωτήματα επαναλαμβάνονται με τον πιο τραγικό τρόπο. Έλεγχοι σε 918 ιδιώτες και επιχειρήσεις τουριστικής εκμετάλλευσης του Αιγιαλού, από τους οποίους διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις, πραγματοποιήθηκαν από τις 21 Ιουλίου μέχρι χθες από τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες. Ενδεικτικά, πραγματοποιήθηκαν έλεγχοι σε 85 επιχειρήσεις στην Κρήτη, 110 στις Κυκλάδες, 178 στο Ιόνιο, 35 στη Χαλκιδική. Από τους ελέγχους αυτούς διαπιστώθηκαν 336 παραβάσεις που αφορούν υπέρβαση κατάληψης έκτασης πέραν της μισθωμένης και σε κάποιες περιπτώσεις κατάληψη Αιγιαλού χωρίς να υπάρχει μίσθωση, δηλαδή υπήρχε αυθαίρετη χρήση. Οι ποινές που επιβάλλονται ανάλογα με τη βαρύτητα της παράβασης από τις κατατόπους κτηματικές υπηρεσίες περιλαμβάνουν πρόστιμα, απομάκρυση των ομπρελοκαθισμάτων, κατεδάφιση των αυθαίρετων κατασκευών εντός της κοινόχρησης ζώνης Αιγιαλού και παραλίας, αποβολή των μισθωτών έως και αυτόφορη διαδικασία για τους υπεύθυνους των επιχειρήσεων. Δεν θα χαριστούμε σε κανένα, είναι το μήνυμα του Υπουργού Εθνικής Οικονομίας και Οικονομικών, ενώ προανήγγειλε και αναθεώρηση της σχετικής νομοθεσίας για τη χρήση του Αιγιαλού. Τρεις ακόμα γνωστές επιχειρήσεις βρίσκονται με λουκέτο στην πόρτα τους και το αυτοκόλλητο κλειστό λόγω φορολογικών παραβάσεων για 48 ώρες. Πρόκειται για επιχειρήσεις στις οποίες οι ελεγκτές της Ανεξάρτητης Αρχής Δημοσίων Εσόδων βρήκαν ότι δεν είχαν κόψει ή δεν είχαν αποστείλει αποδείξεις στην Ανεξάρτητη Αρχή Δημοσίων Εσόδων με αποτέλεσμα να τους επιβάλλουν πρόστιμα και να τις κλείσουν για 2 μέρες. Πιο συγκεκριμένα, σφραγίστηκαν εταιρεία διοργάνωσης εκδηλώσεων που διατηρεί σχετική αίθουσα, πάρκινγκ και ομπρέλες με ξαπλώστρες σε γνωστή οργανωμένη πλάς του παραλιακού μετόπου της Αττικής. Κατά τον επιτόπιο έλεγχο, διαπιστώθηκε ότι την ημέρα εκείνη δεν είχε διαβιβάσει τουλάχιστον 15 αποδείξεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ και κατόπιν με διασταύρωση που έγινε με τις βάσεις δεδομένων της ΑΔΕ, βρέθηκε ότι δεν είχε διαβιβάσει καμία απόδειξη από τις αρχές Ιουλίου. Από την άλλη, γνωστό αρτοποιείο ζαχαροπλαστείο στη Βάρκιζα, το οποίο βρέθηκε να μην έχει διαβιβάσει 573 αποδείξεις στο πληροφοριακό σύστημα της ΑΔΕ. Επίσης, ζαχαροπλαστείο στις Πέτσες, που δεν είχε εκδώσει 11 αποδείξεις και δεν είχε διαβιβάσει φορολογικά στοιχεία αξίας 4.000 ευρώ. Σε όλες τις περιπτώσεις, ο έλεγχος συνεχίζεται για την διαπίστωση και άλλων παραβάσεων. Στο μέτωπο της ακρίβειας τώρα, στο 2,5% ο πληθωρισμός του Ιουλίου, όπως τον κατέγραψε η Ελληνική Στατιστική Αρχή, με τις τιμές των τροφίμων να παραμένουν στα ύψη. Φόβοι για περαιτέρω αυξήσεις και στο ψωμί την επόμενη περίοδο εκφράζουν οι επαγγελματίες, καθώς εκτινάσεται η τιμή στα άλευρα. Επίμονη και ανυποχώρητη η ακρίβεια στα τρόφιμα έχει φέρει τους καταναλωτές στα όρια τους που περιορίζουν τις αγορές στις απολύτως απαραίτητες. Αν έχουμε κόψει τα μισά. Από ό,τι παίρναμε. Ο κόσμος υποφέρει. Σύμφωνα με την Ελστάτ, ο πληθωρισμός πήρε και πάλι την ανιούσα, αγγίζοντας τον Ιούλιο το 2,5% από το 1,8% όπου είχε συγκρατηθεί τον Ιούνιο. Με το κόστος της ενέργειας χαμηλό και τις εκπτώσεις των λιανεμπόριων αποτελούν παράγοντα μείωσης του πληθωρισμού, είναι σαφές ότι για την αύξηση ευθύνονται τα τρόφιμα, με αύξηση 12,3% όταν πριν από ένα μήνα ήταν στο 12,2%.
Ακόμα και οι ξένοι επισκέπτες εντοπίζουν το πρόβλημα. Στη χώρα μας πλέον κοστίζει χρυσάφι το φαγητό. Ακόμη και τα εποχικά φρέσκα φρούτα και λαχανικά που τεινάζουν τον οικογενειακό προϋπολογισμό. Σύμφωνα με την Ελστάτ, πρωταθλητές στις αυξήσεις αναδεικνύονται. Τα έλαια και τα λίπη με 10,6%, τα φρούτα με 19,4%, τα λαχανικά με 15,5%, τα γαλακτοκομικά και τα αυγά με 14,4%, τα λοιπά τρόφιμα με 13,7%, η ζάχαρη, οι σοκολάτες, τα γλυκά και τα παγωτά με 11,6%, τα κρέατα με 10,9%, το ψωμί και τα δημητριακά με 8,6% και τα ψάρια με 8,3%. Το ψωμί και τα δημητριακά είναι τα τρόφιμα που αναμένεται να βάλουν φωτιά στο ελληνικό τραπέζι την επόμενη περίοδο, καθώς όπως καταγγέλουν οι αρτοποιοί, ήδη οι βιομηχανίες έχουν αυξήσει τα άλευρα κατά 7-10% λόγω της αύξησης των σιτηρών διεθνώς και των εξελίξεων στην Ουκρανία. Μια απόφαση που θα συμπαρασύρει πολλές ακόμα κατηγορίες τροφίμων. Οι ιδιοκτήτες συνοικιακών καταστημάτων πάντως βλέπουν ότι δεν υπάρχουν περιθώρια για αυξήσεις στα προϊόντα τους. Δεν μπορώ να τα αυξήσω. Έτσι κι αλλιώς πάμε χαμένοι. Τι να κάνουμε, δεν μπορούμε να το αυξήσουμε γιατί ο πελάτης έτσι κι αλλιώς χωρίς λεφτά όλοι είναι. Αυτό είναι το πρόβλημα. Δεν υπάρχουν χρήμα. Ταυτόχρονα οι αρτοποιοί έχουν δεσμευτεί ότι θα συγκρατήσουν την τιμή του ψωμιού ενώ φόβοι υπάρχουν για αυξήσεις στα συσκευασμένα αρτοσκευάσματα στα ράφια των σούπερ μάρκετ. Ήταν το δελτίο ειδήσεων στην νοηματική γλώσσα από το One Channel. Καλό σας απόγευμα.